Με λεμπρότητα και κάθε επισημότητα γιορτάστηκε η 196η επέτειος της μάχης του Βαρθολομιού που έγινε στη θέση Μνήματα στις 10 Νοεμβρίου του 1825, περνώντας τις χρυσές σελίδες της ιστορίας του έθνους μας για τη γενναιότητα με την οποία μία χούφτα Έλληνες αναμετρήθηκαν με την τεράστια στρατιά του Ιμπραήμ. Το πρωί της Κυριακής, τοπικοί φορείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί και δεκάδες δημότες συμμετείχαν και παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις που κορυφώθηκαν με την παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας. Νωρίς το πρωί τελέστηκε η Θεία Λειτουργία και Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου από τον Επίσκοπο Λένης Αθανάσιο και εφημέριους της περιοχής. Ομιλία για την ημέρα εκφώνησε η φιλόλογος Μαρία Θεοδόση. Παρότι ανακυκλώθηκαν από το εχθρικό υλικό, έδωσαν σκληρή μάχη κρυμμένη στα σπίτια και στα πέδια και προκάλεσαν τη μεγαλύτερη φθορά του στρατού του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, ο οποίος έδωσε τελικά εντολή στους άντρες του να υποχωρήσουν με πολλές απώλειες. Δεν ξεχνάμε ποτέ την ευκαιρία κατακτιέται με ενότητα και αγώνα. Οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής μεταφέρθηκαν στο ηρώο του οπλοερχηγού Βέρα, όπου μετά το πέρας της δοξολογίας εψάλλει μνημόσυνος δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των ένδοξων νεκρών της μάχης του Βαρθολομιού. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων ενώ με ενός λεπτού σιγή τίμησαν οι κάτοικοι του Βαρθολομιού τη μνήμη των ηρωικών προγόνων τους με την φιλαρμονική να κλείνει με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Στεφάνι καταθέτει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βαρθολομιού κ. Πουλής. Ως εκπρόσωπος εθνικής αντιστάσεως ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Πηνιού κ. Μαφρέδας. Στεφάνι καταθέτει ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος του Δήμου Πηνιού. Στεφάνι καταθέτει η εκπρόσωπος του Λιμανικού Σώματος Υπολιμενάρχης Κυρίνης. Στεφάνι καταθέτει οι καθηγητές και μαθητές του Γυμνασίου Βαρθολομιού. Στεφάνι καταθέτουν οι καθηγητές και οι μαθητές του Γυμνασίου Βαρθολομιού. Ήρωες του Βαρθολομιού, νεκροί μας θυμημένοι, δίδαρο με θυσίαζες για μας καταθαμένοι. Σήμερα και με όλοι μας τους τάφους σας λιβάνι και καταθέτουμε για σας τις δόξεις του Στεφάνη. Είστε για μας ένα σύμβολο το κάθε παλικάρι, γι' αυτό δω και με άλυτο τη μνήμη στο ριχνάρι. Αιωνία σας η μνήμη, αθάνατη νεκρή. Σαν ήρες πολεμήσανε μέχρι και ο τελευταίος, για της πατρίδας την τιμή, για το μεγάλο χρέος. Αιωνία σας η μνήμη, αθάνατοι ήρωες. Ακολούθησε η παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας στον κεντρικό δρόμο της πόλης ενώπιον των αρχών του τόπου και πολιτών. Γιορτάζουμε και φέτος την ιστορική μάχη του Βαρθολομιού που οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν, έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Τιμούμε τους ήρωες, τιμούμε τους προγόνους μας και είναι παράδειγμα για τις σημερινές γενιές. Σήμερα εδώ στο Βαρθολομιό γιορτάζουμε την επέτειο της μάχης, τιμούμε τη μνήμη των συμπατριωτών μας οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για να μπορούμε εμείς να ζούμε σήμερα ελεύθεροι.
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, όλοι μας συλλογιζόμαστε και αναλογιζόμαστε τα ιδεώδη της πατρίδας, την ανάγκη για ελευθερία και την πολύτιμη παρακαταθήκη που άφησαν οι πρόγονοί μας, ώστε σήμερα εμείς να μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία.